Κοπελάρα. Κούκλα. Αστέρι τζαφ. Συγκλονισμένος ο πατέρας της 28χρονης κοπέλας που χθες έχασε τη ζωή της στη Φωνική Καραμπόλα 35 αυτοκινήτων σε σχηματάρι. Μιλά στον Αλφα για τον Άγγελο που όπως λέει έχασε από τη μία στιγμή στην άλλη. Το μόνο που πληροφόρησαν όταν πέρασε από την τροχιά ότι ήταν τελευταίο αυτοκίνητο. Ένα άσπρο, ήταν σε ένα άσπρο Hyundai αυτοκίνητο η κόρη και πήγαινε Αθήνα και ήταν τελευταίο στη σειρά. Τίποτα άλλο δεν ξέρω. Και οι δύο επιβαίνοντες, οι φίλοι βγήκαν τραυματισμένοι, η κόρη μου ήταν πίσω και χάθηκε. Άτυχη, διότι ήταν ένα παιδί πάντα ευτυχισμένο, πάντα χαρούμενο, με μεγάλη κοινωνικότητα και λυπούμαστε όλοι πάρα πολύ για αυτό το οποίο συνέβη για μας και τραυματικό, το οποίο ακόμα δεν μπορούμε να το χωνέψουμε, να το αποδεχτούμε. Η άτυχη κοπέλα κόρη παλέμαχου διαιτητή επέβαινε στο λευκό γιοταχή το οποίο βλέπετε εδώ να έχει καρφωθεί πίσω από το λεωφορείο που μετέφερε μαθητές. Η αριστερή του πλευρά έχει συνθλιβεί. Μέσα από αυτό το όχημα οι διασώστες κατάφεραν να τη βγάλουν σοβαρά τραυματισμένη. Και δηλώσει ότι δεν ήθελε να φύγει λίγο νωρίτερα από τη δουλειά της για να προλάβει το χτέλ να πάει στην Αθήνα. Γι' αυτό ύστερα πληροφορήθηκε ότι είχε επικοινωνήσει με κάτι φίλους με τους οποίους τους ακολούθησε με ιδιωτικό όχημα. Τα παιδιά που ήταν μαζί στο αυτοκίνητο. Ακριβώς.